Ταλαιπωρημένοι αλλά καλά στην υγεία του είναι οι 47 μετανάστες που φιλοξενούνται από το πρωί τη Παρασκευή στο παλιό λιμεναρχείο Ρεθύμνου, οι οποίοι εντοπίστηκαν το βράδυ τη Πέμπτη μέσα σε μια βάρκα νότια τη Γάβδου. Πρόκειται για 47 άντρε ηλικία μέχρι 35 ετών και έναν ανήλικο, όλοι πακιστανική καταγωγή πλην τριών Αιγύπτιων, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στον Ισαγγελέα και συλληφθεί ω διακινητέ. Είχαμε ένα τη Γάβδου με 47 μετανάστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από, από εκεί μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμεναρχείο, στην πόλη του Ρεθύμνου. Ε, η περιφέρεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και όσο μπορούμε βοηθάμε αυτά τα θέματα, ε, από τους 47 οι περισσότεροι είναι Πακιστάνοι, πακιστανικής καταγωγής και από την Αίγυπτο και τρεις από, από αυτούς φαίνονται να είναι οι διακινητές ε, σε αυτή την ιστορία. Κλιμάκιο τη 7η είπε προχώρησε στι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει και τη σύντησή του έχει αναλάβει ο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ενώ στο Ρέθινο θα φιλοξενηθούν και απόψε και αναμένεται αύριο το βράδυ να αναχωρήσουν για την υπηρετική Ελλάδα. Όλοι είναι καλά στην υγεία του τους προσφέρθηκαν τα απαραίτητα και ό,τι χρειάζονται. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά στην υγεία τους και οι αρμόδιες αρχές θα κινήσουν τις διαδικασίες τόσο τις ταυτοποίησης αλλά και τις μεταφοράς τους στα hot spot που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνη παλαιόχώρα και Κοκκινουπύργου από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή για την παροχή συνδρομή σε σκάφο στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια τη Γάβδου, με ικανό αριθμό επιβενώντων. Πλοίο σημαία Μπελή εντόπισε το σκάφο και περισυνέλεξε 47 αλλοδαπού άντρε, οι οποίοι μετεπιβιβάστηκαν σε ένα βαγοσωστικό σκάφο, το οποίο του μετέφερε στο λιμάνι τη Αγία Γαλήνη και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Ρέθυμνο.